Χαιρετίζω και εγώ εκ μέρους του Εργατικού Κέντρου Θήβας τη σημερινή μεγαλειώδη συγκέντρωση των σωματείων της ΛΑΡΚΟ που συμμετέχουν όλα τα εργατικά κέντρα, τα σωματεία, φορείς αλλά και κάτοικοι της περιοχής, της Θεραίας Ελλάδας. Ο αγώνας που δίνεται εδώ και 30 μήνες είναι πραγματικά τεράστιος και εμβληματικός με στόχο να διασφαλίσετε με όλους εμάς τη συνέχιση της λειτουργίας της ΛΑΡΚΟ υπό δημόσιο έλεγχο και να παραμείνει ο κόσμος στα σπίτια του και στις δουλειές του. Εμείς, σαν Εργατικό Κέντρο Θήβας, έχουμε σταθεί όλο αυτό το διάστημα στο πλευρό των εργαζομένων της ΛΑΡΚΟ και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε, ώστε να μην φύγει κανένας από την εργασία του, αλλά και να μην ξεσπιτωθεί κανένας από τον οικισμό της Λάρκο. Καλούμε την κυβέρνηση από αυτό το βήμα, έστω και την ίστατη ώρα της Νέας Δημοκρατίας, να αποσύρει όλα τα βάρβαρα σχέδια που έχει για τη Λάρκο, να την αφήσει υπό δημόσιο έλεγχο και να διατηρηθεί ο ρηκτός πλούτος στη χώρα μας και να μην το ξεπουλήσει, σε, να τον χαρίσει στην ουσία σε μεγαλοκαρχαρίες. Εμείς καλούμε όλο τον κόσμο αύριο όσοι μπορούν στα διόδια της ε, Θήβας από 5 μέχρι 8 όπως είπε και ο συνάδελφος ο Αντώνης ο Κούκουρας καθώς και στις 29 του μηνός όπως έχουν αποφασίσει τα σωματεία στην ε, απεργία που θα γίνει στη, στην Αθήνα στις συγκεντρώσεις στα Υπουργεία στο Μαξίμου ώστε να συμπαρασταθούμε για να καταφέρουμε τελικά να κρατήσουμε τη Λάρκο ανοιχτή. Από εσά, τους εργαζόμενους ζητάμε να μείνετε ενωμένοι μέχρι την τελευταία στιγμή. Η διάσπαση θα είναι αυτή που θα καταστρέψει τον αγώνα σας. Αν μείνετε ενωμένοι με όλους εμάς, πραγματικά η νίκη θα είναι δική μας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό αγώνα. Σας περιμένουμε και αύριο και την επόμενη Παρασκευή και πιστεύουμε ότι η νίκη θα είναι δική μας. Σας ευχαριστώ.